Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η μεσημεριανή σας ενημέρωση από το One Channel. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Σφοδρή αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την ακρίβεια. Ποιος ευθύνεται για την εκτείναξη των τιμών, τι είπε ο Πρωθυπουργός, πώς απάντησε η αντιπολίτευση. Άγρια κόντρα και για τα υπερκέρδη των εταιριών ενέργειας. Ανοίγουν στόματα στη Χαλκίδα για τη δράση του κυκλώματος των εφοριακών που εκβίαζε επιχειρηματίες και αποσπούσε τεράστια χρηματικά ποσά. Μαρτυρία σοκ από επιχειρηματία. Μου είπαν μην τολμήσεις και μιλήσεις, γιατί εδώ δεν είμαστε καλά παιδιά. Οι συνομιλίες που τους έκαψαν. Κηδεύθηκε χθες ο Ιμπραχήμ Ραϊσί. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος με φωτογραφίες του Ραϊσί στα χέρια και μαύρα μαντίλια αποχαιρέτησε μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της σύγχρονης παγκόσμιας ιστορίας. Στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, διασταυρώνουν τα ξύφη τους κυβέρνηση και αντιπολίτευση στο τελευταίο κοινοβουλευτικό crash test σχεδόν 2 εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές. Κυριάκος Μητσοτάκης, Σοκράτης Φάμελος, Νίκος Ανδρουλάκης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί αντιπαρατίθενται από το βήμα στο πλαίσιο της προημερησίας συζήτησης για την ακρίβεια. Να ακούσουμε τι είπανε πριν από λίγο. 45 δισεκατομμύρια ευρώ την τετραετία στοιχίζουν αυτό το οποίο τάζεται. Όχι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης είναι αυτό. Δεν έχετε μάθει τίποτα από τα λάθη σας. Πάρτε το λοιπόν. Αυτά τα οποία εισηγήστε συνεπάγονται μία μόνο λέξη. Χρεοκοπία. Και αυτή τη φορά χρεοκοπία χωρίς επιστροφή. Μπορούμε επιτέλους να συμφωνήσουμε σε αυτή τη χώρα ότι δεν μπορούμε να τάζουμε ανέξοδα λαγούς με πετραχίλια χωρίς να παίρνετε καμία απάντηση. Κοροϊδεύετε ψηλό γαζί τον ελληνικό λαό ακόμα μια φορά. Και επειδή άκουσα και τον αρχηγό σας να μιλάει για φρέσκο αέρα φέρνει στην πολιτική, μακάρι, αλλά φοβάμαι ότι ο αέρας αυτός είναι μάλλον κοπανιστός τον οποίο φέρνει μέχρι σήμερα. Ας και μιλήσαμε λίγο και για το λάδι. Πείτε στον αρχηγό σας την επόμενη φορά που θα κάνει σποτάκι να συγκρίνει τουλάχιστον παρεμφερή προϊόντα, όχι κανονικό λάδι με βιολογικό και σε διαφορετικές συσκευασίες, διότι μπορεί μεν επιτυχημένος επιχειρηματίας να είναι, αλλά για λαδέμπορα δεν κάνει. Δεν κάνει. Η επιστολή στην κυρία Φοντερ Λάιν είναι υποκριτική, διότι εδώ και ένα χρόνο υπάρχει έκθεση Επιτροπής Ανταγωνισμού στο χέρι του Πρωθυπουργού που λέει ότι υπάρχει μηχανισμός των πολυεθνικών. Τελείωσαν τα επικοινωνιακά χαρτιά. Αποτυχημένο το τρίκ της επιστολής, κύριε Μητσοτάκη. Γι' αυτά το λιγοπόλι επιβαλλήνουν όλη την αγορά και όλη την κοινωνία. Και εσείς τι κάνετε, τους παρέχετε ασυλία. Και το ότι τους παρέχετε ασυλία και έχετε επιλέξει εσείς να δημιουργείτε ακρίβεια, ξαναφέρνει και στην επικαιρότητα και επιβεβαιώνει ότι ζούμε την τελευταία τριετία την ακρίβεια Μητσοτάκη. Σας στεραχωρεί που το λέμε έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πώς είναι δυνατόν, να μας το εξηγήσετε σε δευτερολογία σας, πώς είναι δυνατόν να έχουμε καλή οικονομική πολιτική προς όφελος του λαού, αλλά ως που την χάει να κυβερνάτε, να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωζώνη και τη δεύτερη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27, μας ξεπερνάει μόνο η γειτονική Βουλγαρία. Πώς είναι δυνατόν να υποστηρίζετε ότι έχετε ολοκληρωμένη πολιτική για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όταν ο λαός που κυβερνάτε πληρώνει τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας σε όλη την Ευρωζώνη από την τσέπη του και σε την Ευρώπη των 27 μας επερνάει πάλι μόνο η Βουλγαρία. Δηλαδή για την υγεία του ελληνικός λαός, για το πολυτιμότερο αγαθό, πληρώνει τα περισσότερα χρήματα σε όλη την Ευρωζώνη. Πώς είναι σωστή η πολιτική σας σε θέματα ανταγωνιστικότητας, πρωτογενούς τομέα, μεταποίησης, όταν η Ελλάδα εισάγει, παρακαλώ, 10 δισεκατομμύρια ευρώ τρόφιμα. Λοιπόν, το τελευταίο crash test των πολιτικών αρχηγών πριν από τις ευρωεκλογές για ένα νευραλγικό τομέα, αυτόν της ακρίβειας, αυτόν που στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον είναι το πρώτο που απασχολεί τον κόσμο. Θα συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Αγκουρίδη, ο οποίος είναι οικονομικός συντάκτης OT.gr. Γιάννη, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα και από εμένα, καλώς σε βρήκα. Λοιπόν, σημείωνα όσο βλέπαμε, φαντάζομαι και εσύ το ίδιο έκανες, ενδεχομένως άκουγες και πριν μπούμε στο στούντιο. Επικεντρώθηκαν στο θέμα της ακρίβειας. Υπήρχε και ένα
αν θέλεις, πινκ-πονγκ μεταξύ επικοινωνιακών τεχνασμάτων. Πάντως, το θέμα ήταν η οικονομία. Για άλλη μια φορά δηλαδή, όπως και στις εθνικές εκλογές, πάμε να δούμε και συγκρίνουν τα προγράμματα, πόσο τελικά είναι το κόστος για τον Έλληνα πολίτη. Και εκεί φαντάζομαι ήταν που εστίασε κυρίως ο Πρωθυπουργός για να έρθει να απαντήσει ο κύριος Φάμελος. Όντως αυτό ήταν το βασικό επίδικο. Εάν και δεν πρόκειται να υπάρξει νέα εθνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή μετά τις ευρωεκλογές, υπήρξε ζήτημα σε σχέση με τα προγράμματα. Δηλαδή το πρόγραμμα που παρουσίασε η αξιωματική αντιπολίτευση. Εκεί γίνεται μια συζήτηση σε σχέση με το κόστος. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι στοιχίζει πάνω από 40 δισεκατομμύρια ευρώ στην τετραετία. Και αυτό το ερώτημα το οποίο θέτει μονίμως η κυβέρνηση είναι πού θα βρείτε τα χρήματα. Από την πλευρά της, η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ήταν πολύ πιο κοντά στις εκτιμήσεις τις δικές τους. Άρα είναι ένα εφαρμόσιμο πρόγραμμα το οποίο μπορεί όντως να οδηγήσει σε λύσεις. Και λένε επίσης, το είπε και ο κύριος Φάμελος, ότι δεν έχουν ουσιαστικά αναφερθεί, μιλάει για το Γενικό Λογιστήριο, στη φορολογία σε σχέση με τα υπερκέρδη των εταιριών. Ενέργειας περισσότερο. Κυρίως σε ό,τι αφορά τις τράπεζες και τα δηληστήρια και στην ενέργεια υπάρχει ένας μηχανισμός ουσιαστικά μείωσης των υπερκερδών, όχι να έρθουν κατόπιν εορτής. Αυτό λέει τουλάχιστον η αξιωματική αντιπολίτευση. Από εκεί και πέρα, το ζήτημα της ακρίβειας όντως είναι κορυφαίο. Η κυβέρνηση προχώρησε σε ένα τέχνασμα, αν μου επιτρέπεις, το οποίο πολλοί το χαρακτηρίζουν επικοινωνιακό και έχει στοιχεία επικοινωνίας προφανώς, με την επιστολή του κυρίου Μητσοτάκη στην κυρία Φόντερ Λάιεν. Την ίδια στιγμή ο κύριος Φάμελος απορρίπτει αυτή τη λογική, διότι υπάρχουν εκλογές και στην Κομισιόν, άρα θα δούμε τι θα γίνει μετά. Και επίσης έγινε 25 μέρες πριν τις ευρωεκλογές. Αυτό για την αξιωματική αντιπολίτευση είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει σχέση μόνο και μόνο με τις ευρωεκλογές και γίνεται για λόγους εντυπωσιασμού. Και δεν θα παράξει συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Να ρωτήσω όμως κάτι, επειδή ακριβώς μιλάμε και για επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά μιλάμε και για την ουσία. Έχουμε λοιπόν τον τομέα της ακρίβειας, ο οποίος πραγματικά γονατίζει τα νοικοκυριά. Βεβαίως σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ακρίβεια σε συγκεκριμένα προϊόντα. Στην Ελλάδα ενδεχομένως σε κάποια να είναι πολύ περισσότερο. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι έχουμε τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος επικοινωνιακά κερδίζει, και αυτό φαίνεται αν θέλεις και στις δημοσκοπήσεις, καθώς έχει φτάσει να είναι δεύτερος, έχει αφήσει πλέον τον κύριο Ανδρουλάκη στην τρίτη θέση. Μέσα στη Βουλή όμως αντιπαρατίθεται ο κύριος Φάμελος. Αυτή θεωρείς, αυτό το crash test που έγινε μεταξύ των δύο, θα πάμε και στον κύριο Ανδρουλάκη, είναι ικανό με την παρουσία του κύριου Φάμελου να αλλάξει λίγο την εικόνα, όχι των αποτελεσμάτων, αλλά αυτό που λέμε να επηρεάσει τον κόσμο, γιατί τι μείνανε 15-17 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές. Αυτή δηλαδή η εικόνα του κυρίου Φάμελου είναι εφάμιλη του κυρίου Κασελάκη, ο οποίος επικοινωνιακά το παίρνει πάνω του. Κατάλαβα. Εντάξει, προφανώς δεν είναι. Πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπα, με άλλη διαδρομή, με άλλο γκέλ προς την κοινωνία. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση σε σχέση με αυτό. Ωστόσο, ο κύριος Κασελάκης δεν μπορεί να βρίσκεται στη Βουλή. Αυτή είναι η συνθήκη και στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν και αρκετός κόσμος γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα ο κύριος Φάμελος. Προφανώς ο αρχηγός του κόμματος είναι ο κύριος Κασελάκης και προφανώς όλη του η επικοινωνιακή τακτική έχει σχέση όχι μόνο με την παρουσία του στην πολιτική, αλλά και με την παρουσία του πρόσωπο με πρόσωπο. Γι' αυτό και γυρνάει όλη την Ελλάδα, έχει πιο άμεση επικοινωνία μέσα από τα social media, όπως άλλωστε κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα δεν νομίζω, ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι η σημερινή συζήτηση, για να είμαι ειλικρινής, θα επηρεάσει πολύ τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο περισσότερος κόσμος δεν βλέπει Βουλή. Θα δει κάποια αποσπάσματα από τις εκπομπές καλή ώρα, τα δελτία. Ναι. Και από εκεί και πέρα, κατά γενική ομολογία, ένα μεγάλο μέρος έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα σε σχέση με το τι θα ψηφίσει. Έχει βγάλει κάποια συμπεράσματα σε σχέση με την ακρίβεια. Ποιος φταίει, ποιος θα μπορούσε να του δώσει λύσεις. Δύσκολο μου φαίνεται η σημερινή συζήτηση να οδηγήσει τους αναποφάσεις τους προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, όποιο κόμμα και αν επιλέξει τελικά ο καθένας και η καθεμία. Όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Έχουμε περάσει ήδη 3 χρόνια. Και να σου πω ότι ακόμα και οι πιο αισιόδοξες προβλέψεις λένε ότι και το 2025 ο πληθωρισμός δεν θα πέσει κάτω από το 2% μέχρι το τέλος του. Άρα έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετούς μήνες ακρίβειας. Έτσι. Ο Νίκος Ανδρουλάκης είχε δείξει ότι είχε προσπαθήσει και αυτός να σηκώσει
ψηλά και το θέμα της ακρίβειας και άλλα ζητήματα τα οποία ανέκυψαν καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, αλλά τελικά δείχνει να μη φτάνει στο στόχο, τουλάχιστον θεωρητικά θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ήταν η δεύτερη θέση και προφανώς θα είναι και ένα αποτέλεσμα το οποίο ενδεχομένως θα τον ευχαριστούσε. Είναι επειδή δεν φτάνει το μήνυμα, δεν έκανε αγνόησε αν θέλει τον αντίπαλό του που ήταν ο κύριος Κασελάκης, επιδόθηκε σε κάποια άλλου είδους προεκλογική εκστρατεία? Είναι ένα πολύ καλό ερώτημα πραγματικά και δεν ξέρω αν είναι τόσο εύκολη η απάντηση. Αυτό το οποίο θεωρώ εγώ τουλάχιστον είναι ότι έχασε σίγουρα το momentum όταν στο ΣΥΡΙΖΑ γινόταν ο κακός χαμός, να το πω πάρα πολύ απλά. Έτσι ακριβώς. Και διότι είναι ένα κόμμα το οποίο υπέστη δύο διασπάσεις και οι 53 και οι 6 συν 6 έφυγαν από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ και υπήρξε και ένα συνέδριο που επίσης υπήρξαν πολύ μεγάλες συγκρούσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αν και προσπάθησε, δεν μπόρεσε, έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις τουλάχιστον, να εκμεταλλευτεί αυτή την κατάσταση. Ποιο είναι το σημείο κλειδί? Ενδεχομένως να είναι η απόφαση του και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το πώς κινήθηκε το ΠΑΣΟΚ εκεί. Φαίνεται ότι έναν κόσμο τον δυσαρέστησε. Όπως επίσης, από την αντίθετη κατεύθυνση αυτή τη φορά, φαίνεται ότι υπήρξε και μια δυσαρέσκεια σε σχέση με τη θέση που πήρε το ΠΑΣΟΚ σε σχέση με την ψήφιση ή όχι του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Εκεί θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ ως ποσοστό είχε μεγαλύτερες απώλειες από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ στο εσωτερικό του σε σχέση με τους βουλευτές. Εκεί ενδεχομένως να ήταν ένα κομβικό σημείο. Από εκεί και πέρα, γιατί δεν μπορεί κάποιος να σταθεί μόνο σε αυτά τα δύο, φαίνεται επίσης ότι ο κ. Ανδρουλάκης, παρά το γεγονός ότι όντως καταθέτει προτάσεις, παρά το ότι έχει φέρει νέα στελέχη στο προσκήνιο, ο ίδιος επικοινωνιακά αντιμετωπίζει κάποια ζητήματα. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτά μετρούν, αλλά φαίνεται, αυτό μας έχει δείξει η πρόσφατη πολιτική ιστορία, ότι τα τελευταία χρόνια μετράει αρκετά και η επικοινωνιακή πολιτική ενός κόμματος και ενός προέδρου. Έτσι είναι. Νομίζω ότι η 10η Ιουνίου, τουλάχιστον για δύο κόμματα, θα έχει να πει πολλά για το εσωτερικό του εννοώ, για το πώς θα αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα. Γιατί σε αυτά τα δύο στρατόπεδα προφανώς θα γίνουν διεργασίες. Να πάμε λίγο στο θέμα του πόθεν αίσχυση του κ. Κασελάκη, ο οποίος τη μία φορά είχε πει ότι θα το καταθέσω πριν από τις ευρωεκλογές. Μετά είπε ότι θα το καταθέσω γιατί έχω δικαίωμα και υποχρέωση μέχρι τις 30 του μηνός. Ακόμα και στις τελευταίες του εμφανίσεις, τη μία μέρα έλεγε έτσι, την άλλη διαφορετικά. Αυτό θεωρείς ότι τον κόσμο δεν ξέρω αν τον αγγίζει τόσο, γιατί ο κόσμος τελικά θα πάει να ψηφίσει στις 9 του μηνός, αλλά δεν θεωρείς ότι στο εσωτερικό του κόμματος ενδεχομένως να είναι αυτό που λέμε ένα αγκαθάκι το οποίο κάνει τα υπόλοιπα στελέχη να πρέπει να απολογηθούν για αυτό το οποίο ο κύριος Κασελάκης αλλάζει μέρα με την ημέρα? Ναι, σίγουρα, διότι έχει ουσιαστικά και η Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει επικοινωνιακή δυνατότητα να το κάνει αυτό, συντονίζει τον οπλισμό της προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ δεν ξέρω αν είναι ένα θέμα το οποίο όντως αφορά το μέσο πολίτη, υπό την έννοια ότι αυτό το οποίο κοιτάζουν οι πολίτες, οι άνθρωποι στην Ελλάδα, είναι το ποιες πολιτικές μπορούν να τους οδηγήσουν σε καλύτερες συνθήκες, σε καλύτερες ημέρες. Προφανώς όμως, εφόσον ο νόμος είναι συγκεκριμένος, ισχύει ότι υπάρχει το περιθώριο μέχρι τέλος Ιουνίου να κατατεθεί το πόθεν αίσχυση. Άρα τότε θα κατατεθεί και θα βγουν τα όποια συμπεράσματα. Έχεις επικοινωνιακά είναι δίκιο αυτό το οποίο λες. Γιατί ξέρεις κάτι, ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκάθαρα έχει πει ότι είμαι επιχειρηματίας, ήμουν πάρα πολλά χρόνια, άλλωστε το έχει πει και όλοι το αναγνωρίζουν ότι δεν είναι πολιτικό τζάκι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε όπως λέει, τα λεφτά μου είναι φορολογημένα εκεί που έπρεπε να είναι, στην πηγή εν πάση περιπτώσει των εσόδων. Έδειξε τον πολυτελή τρόπο διαβίωσής του. Δεν θα ήταν αυτό που λέμε ένα επικοινωνιακό asset, ένα αν θέλεις υπέρ του, το να πει ορίστε, εφόσον είπα πριν από τις ευρωεκλογές, καταθέτω και το πόθεν αίσχυση μου πριν από τις ευρωεκλογές, άρρωστε τώρα πάμε τώρα στην καταληκτική ημερομηνία να το καταθέσουμε. Δεν αλλάζει κάτι στο πόθεν αίσχυση. Είναι προφανές ότι θα γίνει για λόγους, αν θέλεις, επικοινωνίας. Νομίζω ότι αδικεί τον ίδιο, γιατί ο ίδιος είπε ότι πριν από τις ευρωεκλογές θα κάνω αυτή την κίνηση. Ναι, απλά είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω και ακριβώς τη διαδικασία, τι ακριβώς έχει να κάνει, ποια είναι τα έγγραφα, ποιος είναι ο. Εννοείς επειδή είναι πολίτης εξωτερικού και τη μέχρι τώρα δεν είχε την υποχρέωση, αν μη τι άλλο, να καταθέσει. Σίγουρα όμως έχει νομικούς συμβούλους, έχει οικονομικούς συμβούλους, δεν το συζητάμε. Είναι ένα θέμα το οποίο το χειρίζεται με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να δούμε το πόθεν αίσχυση για όποιον έχει ερωτήματα και εκεί νομίζω θα απαντηθούν. Είτε γίνει τώρα όμως, είτε γίνει αργότερα. Διότι δεν μπορεί να το αποφύγει κανένας αυτό, κανένας πολιτικός αρχηγός εννοώ να καταθέσει πόθεν αίσχυση. Δεν νομίζω ότι είναι
το κύριο ζήτημα για τις ευρωεκλογές. Όταν συζητάμε για την Ευρώπη, όταν συζητάμε για την Ελλάδα, για την εξωτερική πολιτική, για την οικονομία, για την ακρίβεια, όποιος είναι να κάνει κάποια κρίση για αυτό το ζήτημα θα την κάνει ούτως ή άλλως, εφόσον δεν κατατεθεί πριν τις ευρωεκλογές, όπως και θα βγουν τα συμπεράσματα και αφού κατατεθεί το ποθενέσχες και θα γίνουν και συγκρίσεις και με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, διότι και ο κύριος Μητσοτάκης, να θυμίσω, και ο κύριος Ανδρουλάκης έχουν ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο είναι αρκετά ευρύ. Το ζήτημα για τους πολίτες είναι αν κάποιος είναι νόμιμος τελικά ή δεν είναι νόμιμος. Ακριβώς. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θεωρώ ότι θα είναι αυτή η προεκλογική περίοδος, το λέγαμε και πριν μπούμε στο στούντιο, ότι ναι, μεν έχουμε ευρωεκλογές, αλλά βλέπουμε χαρακτηριστικά περισσότερο εθνικών εκλογών. Έχει δοθεί μάλιστα το στίγμα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, καθώς τη χαρακτηρίζει και εθνική κάλπη. Σίγουρα δεν θα αλλάξει το αποτέλεσμα σε επίπεδο κυβέρνησης, αλλά πραγματικά νομίζω ότι το βράδυ της 9ης Ιουνίου έχουμε να σχολιάσουμε και να πούμε πολλά. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, για τις αλλαγές στο ΣΥΡΙΖΑ και τις επόμενες κινήσεις του στο κόμμα και για το πόθεν έσχες και το πότε θα το δώσει τελικά στη δημοσιότητα, μίλησε στο One Talk και τον Τάκη Χατζή ο Στέφανος Κασελάκης. Πάμε να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε. Ο έμπρακτος σοσιαλισμός, η σοσιαλδημοκρατία, η σύμπτυξή της με τη ριζοσπαστική αριστερά ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που λέμε σύγχρονη αριστερά. Άρα λοιπόν τα ονόματα έχουν μια ιστορική αναφορά. Αλλά όπως έχω πει, Ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν πρόκειται να αναστηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο ίδιος με το 2015 που κέρδισε. Και πρέπει τώρα να πάμε μπροστά. Πρέπει να πάμε μπροστά, να υπάρχει μια πιο ανθρωποκεντρική και ταπεινή πολιτική σχέση μεταξύ πολιτών. Αυτό είναι το διακύβευμα του κόμματος σας, το καταλαβαίνω. Ωστόσο όμως, εντάξει, δεν θέλω να τα αφήσω έτσι αυτά που είπατε, αλλά τέλος πάντων, θεωρώ ότι δεν είναι διακύβευμα για την επόμενη μέρα της χώρας μας όλα αυτά και για τη Νέα Δημοκρατία, γιατί αν αναλογιστείτε. Επιτέλου, λέξη συνασπισμός και σας αναφέρω ότι. Έτσι λέγεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως τα άλλα κόμματα, είναι πλέον ένα μπραντ από το παρελθόν, το οποίο έχει γίνει πλέον ένα συμπαγές κόμμα. Εσείς είχατε αφήσει υπονοήσει ότι θα το αλλάξετε πάντως. Όχι εγώ, όχι εγώ, εσείς το είχατε υπονοήσει. Δεν είχα υπονοήσει τέτοιο πράγμα. Ωραία. Άρα λοιπόν, μένει ως έχει. Επειδή ρώτησα τη βάση. Του ΣΥΡΙΖΑ, εάν θα το επιθυμούσε. Ναι, ναι. Είμαι ο πρώτος πρόεδρος ο οποίος απευθύνεται στη βάση. Σύμφωνοι, αλλά. Μακάρι να ρωτήσουν και άλλοι. Θα το ξαναρωτήσετε, αυτό ρωτάω. Όχι. Όχι. Μα αυτό σας είπα εγώ, Έρμος, δεν σας είπα κάτι άλλο. Το πόθεν έσχες μου. Ακούστε. Με ρωτάτε αυτή τη στιγμή. Όχι, λέω, για δεν το δίνετε. Ακούστε με λίγο. Το δώσω. Αλλά με ρωτάτε αυτή τη στιγμή για ένα πόθεν έσχες το οποίο οφείλω να το δώσω μέχρι 30 Ιουνίου. Ναι. Δεν οφείλω να το δώσω τώρα. Όχι, εσείς ξέρετε τι. Σας λέω, 30 Ιουνίου. Ναι. Και η ίδια Νέα Δημοκρατία το έκανε θέμα αυτό προεκλογικό. Ναι. Τηρώ τον νόμο. Η ίδια το έκανε προεκλογικό ζήτημα. Γιατί? Για να προσπαθήσει να πει στον ελληνικό λαό ότι ο Στέφανος δεν είναι επιτυχημένος. Ότι το Τζάκι Μητσοτάκι που κληρονόμησε το όνομα και τόσα πράγματα είναι στο τέλος της ημέρας παρόμοιο με τον άλλον, ο οποίος δεν επέτυχε με την αξία του. Όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Τον πύχη ανεβάζουν ψηλά τα κόμματα, καθώς η 9η Ιουνίου, η μέρα της κάλπης των ευρωεκλογών, πλησιάζει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρεί ότι το 33% είναι εφικτό, ενώ από την πλευρά του ο Στέφανος Κασελάκης έκανε λόγο για ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ κοντά στο 20%. Την ίδια στιγμή ο Πρωθυπουργός δέχτηκε ένα δώρο έκπληξη, αθλητικά παπούτσια με το λογότυπο της Νέας Δημοκρατίας, που ανέβασε στο TikTok, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για το παράδοξο φαινόμενο, το ελληνικό λάδι να πωλείται ακριβότερα στην Ελλάδα σε σχέση με το εξωτερικό. Και η Νέα Δημοκρατία απέκτησε sneakers με το λογότυπο του κόμματος σαν αυτά του Πασόκ, όπως αποκάλυψε σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τρολάροντας τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πολύ δυνατό. Την επόμενη περιοδία μου θα κάνουμε θαύση. Θα με ζηλέψει τα παπούτσια του Πασόκ, επιτέλους έχουμε και εμείς τα δικά μας. Το δύο Άδωνης καταρχά, αλλά σάξι. Νέο βίντεο ανέβασε και ο Στέφανος Κασελάκης για την υψηλή τιμή του ελαιόλαδου στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όταν το νούμερο ένα προϊόν που παράγει η Ελλάδα είναι πιο ακριβό στην Ελλάδα από ό,τι σε χώρες που δεν έχουν ούτε ένα ελαιόδεντρο, κάποιος παίζει μαζί μας. Θα γράψει νέο γράμμα τώρα. Hello, Ursula. Γιατί το ελληνικό λάδι είναι πιο φτηνό στο Βέλγιο από ό,τι στην Ελλάδα? Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι ο πύχης για τη Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές είναι στο 33%. Εντάξει, το είπαμε. Θέλουμε να φτάσουμε, γιατί όχι να ξεπεράσουμε το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών. Και γιατί λέω, γιατί συγκρίνουμε, μίλαμε. Είχαμε πάρει 33% στις ευρωεκλογές
του 19 και δύο μήνες μετά πήραμε 40. Άρα ο κόσμος λίγο διαφορετικά ψηφίζει στις ευρωεκλογές από τις εθνικές εκλογές. Είμαστε πολύ κοντά στο 20% εκτίμηση για τον ΣΥΡΙΖΑ ο Στέφανος Κασελάκης. Πραγματικά νομίζω ότι θα μείνετε έκθαμβοι το βράδυ των, των ευρωεκλογών. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο ο οποίος απήχε σε προηγούμενες εκλογές, ο οποίος αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται. Το ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει, λέει, από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκης, ενώ τα μηνύματά του στέλνουν και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι η αντιπολίτευση που βασιλεύει, είναι η αντιπολίτευση που μεγαλώνει. Προφανώς κάτι βλέπει ο κόσμος και επιλέγει το ΠΑΣΟΚ, ενώ παλιότερα δεν το επέλεγε. Η φόρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας κόβεται μόνο με την ενίσχυση του πραγματικού αντίπαλου της πολιτικής της, του ΚΚΕ. Ούτε παπουτσάκια δίνουμε, ούτε για Αφρική και για σωσίες μιλάμε, ούτε στα μποζίκια πηγαίνουμε, γιατί είναι σοβαρή υπόθεση πολιτική για να την κάνουμε γραφική και σούργιολο. Ο κύριος Κασελάκης έχει μετατρέψει τον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή σε ένα ανάδελφο κόμμα. Είναι η καλύτερη λύση για τον κύριο Μητσοτάκη. Στέφανος Κασελάκης και Νίκος Ανδρουλάκης επιβεβαίωσαν την απόσταση που τους χωρίζει, καθιστώντας με τις σημερινές δηλώσεις τους αδύνατο το εγχείρημα της συνεννόησης. Φανερώνει μια ανασφάλεια για πολλά ζητήματα που σίγουρα δεν αρμόζει σε μια υπερήφανη κεντροαριστερή κυβερνητική πρόταση. Είμαστε κάποια διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, εγώ παίζω μπάσκετ, αυτός παίζει γκολφ. Είναι άλλη προσπάθεια που γίνεται. Η πολιτική αντιπαράθεση αναμένεται έντονη και τις επόμενες ημέρες μέχρι τις ευρωεκλογές. Στο διεθνή χώρο, τώρα στην πόλη καταγωγής του, στο Ιράν, κυδεύτηκε ο πρόεδρος Εμπραχήμ Ραϊσί, ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη Κυριακή, όταν συνετρίβει το ελικόπτερο στο οποίο επέβαινε με τον Υπουργό Εξωτερικών και άλλους 6 επιβάτες. Από το πρωί, μία λαοθάλασσα πένθους συνόδευσε τη σωρό του Ραϊσί στους δρόμους μέχρι τη γενέτειρά του. Η σωρός του Εμπραήμ Ραϊσί εκτίθεται στην καρδιά του τεμένου του ημάμι Ρεζά, στη γενέτειρά του Μασχάντ. Το συγκεντρωμένο πλήθος οδύρεται την ώρα που προσευχές ακούγονται από τα μεγάφωνα. Νωρίτερα, μια λαοθάλασσα πένθους αποχαιρετούσε τον Εμπραήμ Ραϊσί. Η νεκρική πομπή μεγαλύτερη από 5 χιλιόμετρα. Ο κόσμος πλησιάζει το φορτηγό που μεταφέρει τη σωρό. Προσπαθεί να αγγίξει το φέρετρο του Ραϊσί καθώς περνά από τους δρόμους της γενέτειράς του Μασχάντ. But if you look at here, you look at Mashhad, you look at the shrine of Imam Reza, that I would say is the spiritual homeland of Ebrahim Raisi, and of course where he has a lot of his political support as well. He has big ties here, family ties. His father-in-law is the prayer leader at the Imam Reza shrine. So definitely what you see here is a lot of people who are supporters of Ebrahim Raisi, and of course who right now are in mourning after his death. There have already been some people saying prayers. Κρατούν φωτογραφίες του Εμπραήμ Ραϊσί, πετούν μαύρα μαντήλια σε αυτούς που είναι επάνω στο φορτηγό με τη σωρό. Εκείνοι τα ακουμπούν πάνω στο φέρετρο και τους τα επιστρέφουν. Μαυροφορεμένες γυναίκες με δάκρυα στα μάτια χτυπούν το κεφάλι τους για να δείξουν τον θρήνο τους. Οι τοπικές αρχές ρίχνουν νερό στο πλήθος που κάτω από τον καυτό ήλιο επί ώρες αποτείει φοροτιμή στο νεκρό ηγέτη του. Watching live pictures all morning from Mashhad, Mr. Raisi's home city, and where he is being buried. There are huge crowds, as you can see, and they've been following the funeral procession throughout the day. There are giant photographs of the late president, along with black flags. Η μητέρα του Ραϊσί ανήμπορη να παραστεί στην κηδεία. Θρηνεί το γιο της από το σπίτι της, όπου μαζικά κόσμος πέβδει για να τη συλληπιθεί. Η Ιρανική τηλεόραση μεταδίδει συνεχώς βίντεο αφιερωμένα στη ζωή και το έργο του Εμπραήμ Ραϊσί. Η Γενική Εισαγγελία του Ιράν απαγόρευσε κάθε είδους διαμαρτυρίας κατά του καθεστώτος με αφορμή το θάνατο του Προέδρου. Όμως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα βίντεο με Ιρανές που ζουν στο εξωτερικό, οι οποίες δεν κρύβουν τη χαρά τους. Όπως αυτή η γυναίκα που έχασε τα 6 αδέλφια της και το γαμπρό της από το καθεστώς Ραϊσί. Ή αυτή η κοπέλα που δέχθηκε μια σφαίρα στο μάτι κατά τη διάρκεια βίαιης καταστολής διαδήλωσης. Πίσω στα δικά μας, με όρους εγκληματικής οργάνωσης, λειτουργούσε κύκλωμα διεφθαρμένων εφοριακών που εξαρθρώθηκε από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας στη Χαλκίδα.
το φως της δημοσιότητας ήταν συνομιλίες φωτιάς, τις οποίες στοχοποιούν γιατρό της περιοχής, ο οποίος είχε στο λογαριασμό του 75.000 ευρώ και αναζητούσαν τρόπο να δεσμεύσουν τα χρήματά του, προκειμένου στη συνέχεια να τον εκβιάσουν. Τα μέλη του κυκλώματος κρατούσαν σημειωματάριο, στο οποίο έγραφαν τα ονόματα των προσώπων που εκβίαζαν, τα ποσά που είχαν στους λογαριασμούς τους και τα χρήματα που θα τους αποσπούσαν από τον εκβιασμό. Γνωστός επιχειρηματίας της Χαλκίδας φτάνει στην εφορία της πόλης. Στα χέρια του κρατά έναν φάκελο. Είναι το βίντεο ντοκουμέντο και καταγράφει το τελευταίο θύμα της εγκληματικής οργάνωσης των εφοριακών. Αμέσως μετά, αξιωματικοί των εσωτερικών υποθέσεων της Ελλάς τον πλησιάζουν. Εκείνος τότε τους αποκαλύπτει ότι μέσα στον φάκελο υπήρχαν 10.000 ευρώ σε μετρητά που κατέληξαν στην προϊσταμένη της ΔΟΗ μετά τον εκβιασμό που είχε υποστεί από τα μέλη της πείρας. Είναι η αρχή του τέλους για το κύκλωμα που είχε γίνει ο εφιάλτης των φορολογουμένων στην Εύβοια. Πάρα πολύ μεγάλη στεναχώρια. Γιατί είναι άνθρωποι που τους ξέρουμε χρόνια, αναγκαστήκαμε να γίνουν και αυτά που γίνανε και δεν είναι κάτι απλό για μένα. Είναι ανθρώπους που γνωρίζουμε, ούτε είμαι ένας άνθρωπος εκδικητικός εγώ. Αποκαλυπτικοί διάλογοι μεταξύ των συλληφθέντων για το πώς εντόπιζαν τα θύματα τους. Ο Γιώργος έχει στην τράπεζα τώρα 75.000. Ανοίξαμε τους λογαριασμούς. Πόσα έχει? 75. Α, έχει λεφτουδάκια. Μιλά αύριο και άσε να τον φοβήσουμε. Να τον κάνουμε να τον ράνουμε. Ξέχασα να δω αν έχει τέτοιο ρεγαμότο να δεσμεύσουμε τους λογαριασμούς. Να μην μπορεί να τα σηκώσει. Πώς να τα δεσμεύσεις? Πάνω από 500 ευρώ μπορείς να τα δεσμεύσεις σιγά-σιγά. Αφού δεν χρωστάει, λες. Παίρνει ενημερότητα. Εντάξει, δεν θα έχει τίποτα. Κάτι τι δεν θα έχει. Από την δική μας έρευνα, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που έγινε η σύλληψη, στη διαδικασία του αυτοφόρου, από τη στιγμή που έβλεπαν οι αστυνομικοί ότι γίνεται μπροστά στα μάτια τους ένα δίκημα, δεν μπορούν να το αφήσουν. Σε αυτό το σημειωματάριο, το οποίο εντοπίστηκε στο γραφείο της προϊσταμένης της εφορίας Χαλκίδας, η ίδια φέρεται να σημείωνε τα χρηματικά ποσά που λάμβανε ή θα απαιτούσε από τα θύματα της. Ποσά που ξεκινούσαν από τα 250 ευρώ και έφταναν έως τις 11.000 και ημερομηνίες από τις 4 Νοεμβρίου του 2020 έως τον Μάιο του 2024. Η δομή της εγκληματικής οργάνωσης ήταν τόσο σκληρή, όπου όταν μία 67χρονη γυναίκα του κυκλώματος ήταν να βγει στη σύνταξη και είχε αρχίσει να ζητάει χρήματα χωρίς στεγανά και χωρίς να περιφρουρεί αυτό που κάνει, τότε οι υπόλοιποι αποφάσισαν όλοι μαζί σιγά σιγά να την απομακρύνουν από την ομάδα. Μερίδιο ευθύνης ενδεχομένως να τις αναλογεί με την έννοια της, αν θέλετε, της πλημελούς πίεσης απέναντι σε επιχειρήσεις να καταβάλουν τους φόρους τους, όχι για την ίδια, είναι κάτι το οποίο θα φανεί αύριο. Στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη 6 άτομα, μεταξύ αυτών 4 γνωστοί λογιστές της Χαλκίδας, που είχαν το ρόλο του μεσάζοντα μεταξύ του κυκλώματος και των εκβιαζόμενων επιχειρηματιών. Ανοιχτή επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη έστειλε η Μαρία Καριστιανού, η μητέρα της 19χρονης Μάρθας που σκοτώθηκε στην τραγωδία στα Τέμπη. Η κυρία Καριστιανού ζητά να μάθει για τις εργασίες που ξεκίνησαν στο σημείο όπου συγκρούστηκαν οι δύο αμαξοστοιχίες τις αμέσως επόμενες ώρες από το πολύ νεκρό δυστύχημα. Απαντήσεις για τις εργασίες που ξεκίνησαν στο σημείο όπου συγκρούστηκαν οι δύο αμαξοστοιχίες τις αμέσως επόμενες ώρες από την τραγωδία των Τεμπών, ζητεί η Μαρία Καριστιανού, μητέρα θύματος της 19χρονης Μάρθης, με ανοιχτή επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ποιοι οι λόγοι της παρέμβασής σας στο έργο της δικαιοσύνης πριν καν ξεκινήσει η διερεύνηση του τραγικού αυτού δυστυχήματος από τις αρμόδιες αρχές, τη στιγμή που ο χώρος έπρεπε να παραμείνει αναλύωτος ως τόπος εγκλήματος? Υπάρχει μια τιμωρησία σε ό,τι αφορά τις κυβερνητικές παραλήψεις, παρανομίες. Υπάρχει μια τιμωρησία που δεν τη δεχόμαστε, δεν τη δεχόμαστε πλέον. Το δεύτερο ερώτημα στο οποίο καλεί τον Πρωθυπουργό να απαντήσει αφορά τα πρόσωπα, οι ευθύνες των οποίων έγινε προσπάθεια να καλυφθούν μετά από την αλλίωση του σημείου της τραγωδίας. Ποιον ακριβώς εγκληματικών πράξεων επιχειρήσατε τη συγκάλυψη με την παραπάνω συντονισμένη επιχείρηση καθολικής αλλίωσης των στοιχείων στο πεδίο, με το πρόσχημα της δίθεν αποκατάστασης, και ποιον υπαιτίων προσώπων τη διαφυγή από τη δικαστική έρευνα υποθάλψατε? Θα ακολουθήσουμε και μηνύσεις έκπληξης στην πορεία, στη συνέχεια. Η Μαρία Καριστιανού, που ζητεί από τον Πρωθυπουργό, εάν δεν απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, να παραιτηθεί και να θέσει τον εαυτό του ενώπιον της τακτικής δικαιοσύνης, καλεί και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να τοποθετηθεί με ουσιαστικό, όπως λέει, τρόπο.
Οι χαρακτηρισμοί επί της τραγωδίας των Τεμπών προκάλεσαν σύγκρουση στη Βουλή ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Εσείς έχετε πολιτικό συμφέρον, ίσως και νομικό, δεν γνωρίζω τι σχέση ακριβώς έχετε με κάποιους εκ των συγγενείς. Για να το λέτε έγκλημα, όμως κάθε φορά που το λέτε απλώς εξυπηρετείτε το συμφέρον σας και κανένα ανθρωπιστικό συνέστημα. Μόνο το συμφέρον σας. Στα Τέμπη έγινε έγκλημα. Και το ότι έγινε έγκλημα το έχει ήδη αποτυπώσει η ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος που έχει ασκηθεί από την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Όπως έχουν κάνει γνωστό οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη, το προσεχές διάστημα θα υποβάλουν μηνύσεις και σε βάρος των ιατροδικαστών, θεωρώντας ότι δεν έγιναν ιδέουσες ενέργειες για να διαπιστωθεί ποιοι σκοτώθηκαν από τη σύγκρουση των τρένων και ποιοι από τη φωτιά που ξέσπασε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Θα κάνουμε μία σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με το δελτίο στη νοηματική γλώσσα.